Το, τον κύριο Φάμελο που έχουμε κοντά μα, τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια. Καλώ ήρθατε κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. για τη φιλοξενία. Καλή χρονιά, να είμαστε γεροί. Αμήν. Και Αμήν. βέβαια να πω ότι. Καλύτερη χρονιά για την ακρίβεια. Κάθε χρονιά λίγα καλύτερη, καλύτερη. Αυτή είναι η προσδοκία, ξαφνικά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμεί. Τι λέτε λοιπόν. Και βέβαια να σα πω ότι είναι πολύ σημαντικό που μου δίνετε την ευκαιρία και με φιλοξενείτε να συζητήσουμε γι' αυτό. Γιατί αν κάποιο έβλεπε τα δελτία ειδήσεων στι τελευταίε τρει μέρε, μπορεί να ανησυχούσε τον Παραπέζη και η κυβέρνηση. Ναι, μπορεί να γίνει πολέμο. Έτσι είναι. <αλήθεια>. Λοιπόν, Κοιτάξτε. <laughs> ε, έχετε δίκιο. Η πλαστική σακούλα είναι δυστυχώ ένα κατάλοιπο μια καταναλωτική άσχημη συνήθεια που έχουμε. Ε, το έχουμε παρακάνει. Έτω. Η χώρα μα είναι στους πρώτου ε, υπερκαταναλωτέ λεπτή πλαστική σακούλα. Mm -hmm. Με αποτέλεσμα σε κάθε ελληνικό βυθό, σε κάθε Έτω. ρέμα, αγροτικό δρόμο. Να σάκολες, πάντο, πάντο, σε όλε τι τουριστικέ μα περιοχέ, είμαστε γεμάτοι πλαστικές σακούλε. <laughs> Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε κάτι, και το ερώτημα ήταν, μπορούσαμε να πάμε σε μια απαγόρευση μια και έξω, γιατί το mm -hmm. ρωτήσατε. Κάναμε πολλή συζήτηση, γιατί έχουμε αρκετέ ελληνικέ βιομηχανίε πλαστικού. Mm -hmm. Υπάρχει και ένα αποτύπωμα εργασία. Χίλιε άμεσε θέσει εργασία, σύν όσοι είναι mm -hmm. γύρω από τι εταιρείε αυτέ. Και κάναμε μια συζήτηση και με τα καταστήματα και όλε τι εταιρείε ηλιανική και του εργαζόμενου mm -hmm. σε αυτού του φορεί. Είπαμε λοιπόν ότι αυτό που είναι σωστό είναι να, να προτρέψουμε την ελληνική κοινωνία να αλλάξει συνήθεια. Αυτό λοιπόν που κάνουμε τώρα είναι μια δίχρονη μετάβαση σε μια εποχή χωρί Πολύ πλαστική Άρα, δηλαδή, φέτο και του χρόνου θα ισχύσει η τιμολόγηση. Έχουμε λοιπόν για φέτο τα τρία λεπτά. Και ο 20 λέτε θα είναι τέλο σακούλα. Έχουμε για φέτο τα τρία λεπτά. Ναι. Του χρόνου τα εφτά λεπτά, mm. συμφίπιά. Και στο τέλο του 2019 είμαστε υποχρεωμένοι να απολογίσουμε mm. πόσε σακούλε ο κάτοικο καταναλώνουμε. Αν είμαστε σήμερα, Με στις, νέα πια, αν είμαστε ναι. σήμερα στις 350, πρέπει να έχουμε πέσει κάτω από 90 Μάλιστα. το χρόνο. Όταν υπάρχουν χώρε ευρωπαϊκέ όπω η Δανία που έχουν πέντε σακούλε το χρόνο. Mm. Όταν υπάρχουν χώρε όπω η Ιταλία και η Γαλλία που απαγορεύεται η πλαστική σακούλα. <Και> Άρα λοιπόν πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα καταναλωτική συμπεριφορά για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε πιάσει το στόχο. Δηλαδή θα μπορέσουμε στο τέλο του 19, βλέποντα αυτό που γίνεται αυτή τη βδομάδα ναι. στην αγορά. Πώ το είδατε, τι εικόνα έχετε. Κοιτάξτε, είναι, καταρχήν είναι ενδιαφέρουσα αυτή η μάχη των tweets που γίνεται. Ναι. Γιατί σημαίνει ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και μια Ελύτερο. κινητικότητα Ελύτερο. για το ζήτημα. Ε, α, αξίζει καταρχήν για την πατρίδα μα να αλλάξουμε συνήθεια. Έτσι. Αυτό το τραγικό που θα Η αλήθεια σαχούλα... λίγο παράξενα. Πήγα προχθέ στο σούπερ Έχω στο αυτοκίνητό μου βάλει μια σακούλα πολλαπλών χρήσεων. Μεγάλη. Την παίρνω λοιπόν μαζί μου και πάω στο ψωνίζω τα πράγματά μου και τα... καθώ τα έβαζα, είδα τα μάτια γύρω να με κοιτάνε παράξενα. <laughs> σε τι κάνει αυτός. Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Αντί λοιπόν να το λέω εγώ ή εσύ σε μια εμπομπή. Ναι. εκπομπή, τώρα έχουμε όλα τα ταμεία Όλη τη Ελλάδα συμμάχου σε αυτή την καμπάνια. Yeah. Οι οποίοι σα λένε, θέλετε πλαστική σακούλα μία χρήση ή πολλαπλών. Έτσι. Και η νομοθεσία λέει ότι είναι υποχρεωμένο όλα τα καταστήματα να έχουν σακούλα πολλαπλή χρήση διαθέσιμη για τον καταναλωτή. Βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω. Άρα λοιπόν θα πούμε, αν θα πάρει μία πολλαπλή, θα κάνει περίπου κύριε Οικονόμου τρει με τέσσερι ισοδύναμε σε χωρητικότητα mm -hmm. για 100 φορέ. Άρα με μία πολλαπλή χρήση θα γλιτώσουμε Σωστά. Αυτό Σωστά. οικονομικά είναι πολύ σημαντικό. Mm -hmm. Και επειδή λέμε για το οικονομικό, υπάρχει φορολογία. Γιατί γίνεται μια συζήτηση και αυτή, Α πούμε, ακόμα κάτι ένα να αναφερθεί ακόμα. Ναι. Έστω τρία λεπτά. Ναι, ναι. Λοιπόν, ούτε ένα λεπτό δεν πάει στο κράτο. Mm -hmm. Τι προβλέπει η Υπουργική πού Απόφαση. Πού πάνε αυτά τα χρήματα. Το σύνολο του ποσού αυτού πηγαίνει στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων γιατί σπράτεται μέσα από τι ταμιακέ. Στη συνέχεια πηγαίνει στο σύνολό του στον οργανισμό ανακύκλωση και μάλιστα. η Υπουργική Απόφαση λέει, γιατί και εκεί θα μου πείτε και εκεί κράτο είναι. Σωστά, Λέει ναι. ότι στο σύνολό του θα γίνει σακούλε πολλαπλή χρήση σαν αυτή που έχετε στο αυτοκίνητο mm -hmm. και θα δοθεί από του Δήμου στου πολίτε. Ah, Άρα, μάλιστα, μάλιστα. αν έχετε μία. Επομένω δεν πάει στο κράτο ω φόρο αυτό. Δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου. Όχι. Αν έχετε μία λανθασμένη καταναλωτική συμπεριφορά, α ναι. το πούμε, και χρησιμοποιείτε ακόμα αυτή τη σακούλα, mm -hmm. θα έρθουμε μετά από έξι μήνε, γιατί ο κύκλο τη προμήθεια και τη διάδοση περίπου τόσο θα κάνει, κρατάει, ναι. να σα δώσουμε ανα mm -hmm. Δήμο βέβαια. Σακούλε πολλαπλή χρήση. Mm. Άρα, και να μην έχετε την καλή συνήθεια τη σακούλας πολλαπλής χρήση. Να την αποκτήσετε μέσω Κατά της κάποιο τρόπο την έχουμε εμεί οδηγήσει προ τα εκεί. Mm. Και έτσι και η βιομηχανία πλαστικού πήρε ένα μήνυμα. Να αλλάξει υλικό. Δηλαδή, από την πολύ λεπτή πλαστική σακούλα να πάει στη χοντρή που κάνει για 100 χρήσει. Mm. Να την πουλήσει κατά κάποιο τρόπο στα σούπερ μάρκετ ή στην κοινωνία σε αντικατάσταση της λεπτή και να έχουν και δουλειά. Μάλιστα. Γι' αυτό και υπάρχει Μάλιστα. μια πολύ καλή ανακοίνωση της, ε, του συνδέσμου εταιρεών ε, βιομηχανία ε, πλαστικών που επικροτεί το μέτρο, mm -hmm. γιατί ε, του οδηγούμε, αν θέλετε, και σε μια πιο καινοτόμα ε, τεχνολογία. Και να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό επίση περιβαλλοντικά, γιατί ε, ε, μου δίνετε αυτή την ευκαιρία σήμερα. Είναι ουσιαστικά ένα μέτρο ανακύκλωση. Αυτό, mm -hmm. αυτό χρηματοδοτούμε όλοι μα. Στην πραγματικότητα πλέον, ήτανε, αυτό. Επαναχρησιμοποίηση ναι, και ανακύκλωση. Ναι. Ναι. Όμω, αλλάξαμε δύο σημαντικά κομμάτια τη αγορά πλαστικού. Το πρώτο είναι, όλε τι σακούλε οι οποίε πλέον υπάρχουν στην αγορά έχουν αστυνομία προέλευση, δηλαδή mm -hmm. λένε ποιο τι παρήγαγε και πότε, και barcode. Βεβαίως. Άρα, δεν έχουμε no-name σακούλε που έρχονται από το εξωτερικό κακή ποιότητα που διατίθενται, mm -hmm. αν θέλετε, ακόμα και με μια μαύρη πιθανή αγορά. Mm -hmm. Άρα, οριοθετούμε και την αγορά του πλαστικού και τη βάζουμε σε ένα κανάλι προ όφελο τη ελληνική βιομηχανία. Το δεύτερο. Δεν έχει καμία επιβάρυνση η σακούλα η βιοαπικοδομήσιμη. Mm -hmm. Αυτή δηλαδή που γίνεται λίπασμα. Ναι, ναι, ναι. Άρα, λέμε και στον πολίτη: Θε μία χρήση. Υπάρχουν λοιπόν νέε τεχνολογίε από άμυλα, από πατάτα που μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιου είδου mm -hmm. σακούλε, που μπορούν να είναι ε, μία χρήση. Mm -hmm. Αλλά Άξης και δεν όταν στον, στον κάδο, θα γίνουν yeah. λίπασμα. Βέβαια. Άρα λοιπόν μα μας... δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουμε αυτό που νομίζω μπορούμε θα να Νομίζω ότι θα προσαρμοστούμε όλοι κύριε Υπουργέ. Εγώ αυτή τη διάθεση ε, ε, εγώ βλέπω. Εγώ θέλω να σας πω... Πέρα από το χαβαλέ που γίνεται Ντάξει. και τι που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, τα κάνουμε αυτά. Ντάξει, Αλλά νομίζω ότι ναι. θα προσαρμοστούμε τελικά. Εγώ θέλω να πω αυτέ οι μεγάλε αλλαγέ που θα γίνουν το πρώτο εξάμεινο. Είναι ευκαιρία να τι συζητήσουμε σήμερα εδώ. Mm -hmm. Με ένα νόμο που ψηφίσαμε πριν από δύο μήνε, οι Δήμοι πλέον. Θα πληρώνουν κατά κάποιο τρόπο τα τέλη καθαριότητα στους φορεί που παραλαμβάνουν σε εργοστάσια ή σε mm -hmm. τα απορρίμματά του με βάση την ανακύκλωση που κάνει ο κάθε Δήμο. Mm -hmm. Αυτό θα περάσει και στον πολίτη. Άρα ο καθένα μα, όσο περισσότερο ένα κύκλο κάνει, τόσο λιγότερα τέλη καθαριότητα θα ναι, πλειοψηφία. χαμηλά ακόμα σε αυτό το θέμα. Ναι, αλλά χρειαζόμαστε και ένα κίνητρο. Σχέση με το εξωτερικό εννοώ. Και βέβαια από, την, από το πρώτο εξάμεινο θα δείτε ότι σε πολλέ περιοχέ mm -hmm. τη Ελλάδα και τη Αθήνα θα έχουν πλέον υποχρεωτική την κομποστοποίηση. Χωριστά mm -hmm. τα τρόφιμα Μάλιστα. που θα γίνονται λίπασμα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα που δεν θέλω ακόμα να ανακοινώσω ονόματα Δήμων. Mm -hmm. Υπάρχει Δήμο στην Αττική που οι πολίτε του θα πληρώσουν φέτο κατά 35% λιγότερο τέλη καθαριότητα mm -hmm. γιατί κομποστοποιούν τα κλαδιά και τα τρόφιμα. Α, μάλιστα, μεγάλο. Αυτό όταν Πολύ όταν ο πολίτης το δει στα δημοτικά. Αλλά πρέπει να υπάρχει και υποδομή για αυτό, κύριε Υπουργέ. Η... Όταν πα η... σε άλλου Δήμου και βλέπει είναι ένα κάδο εδώ και ο άλλο στα 5 χιλιόμετρα, δεν λέγεται υποδομή σοβαρή αυτή. Κύριε Κολόμου, ένα πράγμα αφορά το τι κάνουμε εμεί σαν, δήμι, σαν πολίτε με του δημάρχου μα ναι. και ένα αφορά τι κάνει η πολιτεία με τι υποδομέ. Στην Αθήνα υπάρχει η μονάδα των Λιοσίων η οποία έχει τροποποιηθεί για να παραλαμβάνει τα ζημόσιμα. Mm -hmm. Άρα τα 5 εκατομμύρια κάτοικοι και 4,5 πόσε στο πολεοδομικό mm -hmm. έχουν αποδέκτη. Ακριβώς. Δεν έχει όλη η Ελλάδα, αλλά η Αθήνα έχει πού να πάει τα ζημόσιμά τη. Mm -hmm. Όμω πρέπει και ο πολίτη να, να διεκδικήσει, mm -hmm. αν θέλετε, άλλη περιβαλλοντική προοπτική. Mm -hmm. Και να έχει άλλη να ζητήσει, αντίληψη. Να αλλάξει αντίληψη Να ζητήσει πια. από το Δήμο του να έχει κάδου κομποστοποίηση, κάδου ανακύκλωση. Βεβαίως. Να επιλέγουμε δημάρχου, το λέω mm -hmm. γιατί ήμουν στον χώρο αυτό αρκετά χρόνια. Που έχουν αυτή την αντίληψη. Έτσι πρέπει να ψηφίζουν οι δημοτικέ αρχέ. Λοιπόν, Κύριε Υπουργέ, τα αφήνουμε λίγο αυτά που είναι πολύ σοβαρά θέματα και νομίζω ότι όλοι πρέπει να αλλάξουμε συνήθειε, να αλλάξουμε αντιλήψει, να αλλάξουμε τη χώρα μα σε αυτό το τομέα, γιατί είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη. Όπου και να πα, δεν υπάρχει αυτό το χάλι που υπάρχει στην Ελλάδα με αυτά τα ζητήματα. Και νομίζω και εσεί είστε στη σωστή κατεύθυνση. Έχω παρακολουθήσει και συνεντεύξει και εκπομπέ που έχει κάνει η ΕΡΤΑ, αξιέπαινε εκπομπέ για αυτά τα θέματα σε σχέση και με το εξωτερικό. Μπαίνουμε σε ένα καλύτερο δρόμο. Πάμε τώρα στα ευρύτερα εδώ, στα πολιτικά. Θα ήθελα να σχολιάσετε κι εσεί έτσι μια. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη βλέπω σήμερα τη κυρία Μπαζιάνα, σύζυγου, συντρόφου, τέλο πάντων του Πρωθυπουργού. Που μία φράση μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που λέει και που, αν μη τι άλλο, τη θεωρώ λίγο πέρα από, τα, από, από τη λογική τη δημοκρατική αντίληψη. Αυτό που λέει ότι πήραμε, α πούμε, την κυβέρνηση, αλλά όχι την εξουσία. Πάνω απ' αυτό. Καταρχήν, νομίζω ότι αυτό δεν έχει ακουστεί πρώτη φορά. Δεν ξέρω αυτό αν λέει εσείς... ο Πολάκη, αυτό. Δεν ξέρω αν το λέει και πολλάκι. Τι με αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε δει <χει> ε, μόνο στην κυρία Πατζιάννα. Μιλάμε μόνο... για την παρούσα κατάσταση. Ή, τώρα. ή μόνο στον Παύλο τον Πολάκι. Ναι. Ε, εγώ νομίζω ότι έχει ακουστεί από πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΕ. Δεν ξέρω αν έχει ακουστεί και από τον Πρωθυπουργό. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είμαστε ακριβεί και ο κόσμο το έχει καταλάβει αυτό. Εξουσία. Τι σημαίνει όμω αυτό, εξουσία, τι σημαίνει? εξουσία Αν θέλετε, Είναι κάτι βαθύτερο ε, μέσα στη λειτουργία τη κοινωνία μα. Και έχει να κάνει με την οργάνωση και τη δομή και των συμφερόντων και τη παραγωγή και τη κοινωνική λειτουργία. Mm -hmm. Είναι προφανέ ότι έχοντα τα Υπουργεία, ε, την κυβέρνηση, δεν έχει όλε τι αποφάσει που, αν θέλετε, δημιουργούν το πλέγμα τη διοίκηση και τη δομή εξουσία στη χώρα. Mm -hmm. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι πάντα και ο σκοπό, αν θέλετε. Μια κυβέρνηση, γιατί είναι να αλλάξει, αν θέλετε, τι δομέ, ώστε να αποδομεί τι παλιέ λειτουργίε εξουσία και να είναι πιο δημοκρατική η κοινωνία μα. Mm -hmm. Πάντω, εμεί το έχουμε ζήσει τα τελευταία να, δύο χρόνια. αυτό που λέτε, χρόνια, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι δημοκρατικό, δεν είναι να λειτουργούν να, να ελεύθερα πέρα από τα κόμματα. Να δηλαδή, πρέπει να είναι ΣΥΡΙΖΑ να ένα τέλεχο του μηχανισμού για να λειτουργεί δημοκρατικά. Ακριβώ το αντίθετο είπα, να. κύριε Γονόβου. Είπε ότι πρέπει να δημοκρατικοποιήσουμε περισσότερο την κοινωνία μα για να μην υπάρχουν οι παλιέ δομέ mm -hmm. εξουσία που σημαίνει ότι κάποιοι που έχουν συμφέροντα να καθορίζουν πώ θα ασκείται και η πολιτική και να πειράζουν και την κυβέρνηση. Mm -hmm. Εμεί το ζήσαμε αυτό και το ζούμε ακόμα. Υπάρχουν παλιά κέντρα τα οποία είχαν σχέση με οικονομικά συμφέροντα. Τα οποία πιέζαν και τα πολιτικά κόμματα τη αντιπολίτευση να ασχολούνται την αντιπολίτευση για να έχουμε αριστερή παρένθεση. Και mm -hmm. αυτό είναι μια πραγματικότητα που τη ζήσαμε. Πολύ, το λέει και η ίδια Πολλοί δημιούργησαν, αν θέλετε, τεχνητέ συνθήκε πόλωση και στα μέσα ενημέρωση. Προσπαθούσαν να ροκανίσουν δηλαδή από μέσα, λέτε, από το σύστημα την κυβέρνηση για να είναι η παρένθεση. Ότι υπάρχουν τέτοια στελέχη διεφθαρμένα στο πολιτικό σύστημα ε, εγώ σας... που λειτουργήσαν με αυτή την αντίληψη. Δεν μίλησα μόνο για διαφορά. Μίλησα συνολικά για συμφέροντα. Mm -hmm. Είπα λοιπόν ότι οι οικονομικέ σχέσει και οι σχέσει εξουσία του παρελθόντο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχουν παραμείνει στην κοινωνία μα. Mm -hmm. Και έχουν παραμείνει πολλέ φορέ ει βάρο των δημοκρατικών συμφερόντων τη κοινωνία μα. Mm -hmm. Εμεί λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να αποδομήσουμε παλιέ δομέ εξουσία και να δημιουργήσουμε yeah, πιο αλλά, δημοκρατική κοινωνία. Μα φοβάμαι. Και να δημιουργήσουμε πιο Έτσι, δημοκρατική κοινωνία. Δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο συζητάμε πολύ σοβαρά για τη συνταγματική αναθεώρηση. Mm -hmm. Η συνταγματική mm -hmm. αναθεώρηση, η απλή αναλογική, ο περιορισμό Εξάλληψη τη οικογενειοκρατία, που είναι ένα mm. τραγικό φαινόμενο στην πολιτική τη χώρα, mm. θα δώσει τη δυνατότητα στου νέου ανθρώπου εκτό πολιτική, εντό οικονομία και κοινωνία να μπουν στην πολιτική. Λέει Γιατί έχω καθίσεις... βαρεθεί την ιστορία με τα τζάκια. Κανεί δεν είναι διορισμένο πολιτικό. Σωστό ο λέει. λέει και κάτι άλλο. Λέει ότι ο Πρωθυπουργό δεν εξαπάτησε, δεν είπε ψέματα, δεν είπε ανακρίβειε. Κάτι που μοιάζει λίγο παράδοξο. Γιατί. Τι γιατί, σε σχέση με αυτά που έχει πει το 2015, έχει καμιά σχέση το σήμερα. Λοιπόν, τι εγώ σχέση, λοιπόν υπάρχει. θέλω να σα πω και ο οικονομό γιατί έχουμε κάνει πολλέ φορέ αυτή την κουβέντα. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε τώρα, που σιγά σιγά απελευθερωνόμαστε από τα μνημονιακά δεσμά, το, το σύνολο των δεσμεύσεών μα τη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Όμω μετά από μια δύσκολη. Να, να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Όμω μετά από, από μια πού, δύσκολη. Κύριε θα σα το, το, το πω και αυτό αφορά ναι. και τα ασφαλιστικά και τον κατώτατο μισθό και τι συλλογικέ συμβάσει και την εργασία και το, το, κοινωνικό πρόγραμμα και αυτά σιγά σιγά μέλλον. γίνονται. Τώρα γίνονται. Α. Τώρα γίνονται, κύριε Κονόμου. Αλλά θα ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τη χώρα στην κατάσταση χρεοκοπία κοινωνική και οικονομική δεν την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη χώρα από τη χρεοκοπία, την οικονομική και αυτό. την κοινωνική θα τη βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο, ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, Υπάρχει. Ο Υπάρχει. Υπάρχει. κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, έχει επιβαρύνει του Έλληνε πολίτε με δυσβάσταχτου φόρου το 2016 και το 2017 που μα έχουν φέρει στο χείλο του κρεμού. Δηλαδή, όλοι μα χρωστάμε σε πιο κυκλοφορεί. Τι άλλο να κάνουμε, κύριε Τη χώρα στη χρεοκοπία, Δεν είμαστε υπερφορολογημένοι. Τη χώρα στη χρεοκοπία, την έφερε η Νέα Δημοκρατία Αφήστε και τη χρεοκοπία. Είμαστε υπερφορολογημένοι λόγω τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ή όχι. Για ποιο λόγο, λόγο κύριε αυξήθηκε η φορολογία. Για, λόγο, λοιπόν, λοιπόν. για να καλύψουμε τη χρεοκοπία τη Νέα Δημοκρατία Για να μάλιστα. καλύψουμε Δεν τον γιατί για εγώ να άκουσα, να καλύψουμε... από την... άκουσα από, την, του δανειστέ μα ότι είναι επιλογή τη κυβέρνηση η φορολόγηση. Εγώ... ότι θα μπορούσε να κάνει μεταρρυθμίσει άλλε, λένε οι Τρόικανοι, ξέρω... για να μα φέρετε στον ίδιο Αυτό που ξέρω είναι ότι οι μέντορε τη ιδιωτική οικονομία και ο κύριο Σόιμπλε, αλλά και όλοι οι διαπραγματευτέ στην περίοδο του 2015 mm -hmm. δεν κάναν πίσω στην προκαταβολή φόρου, δεν κάναν πίσω στην υπερφορολόγηση, γιατί θέλαν να πάρουν πίσω τα λεφτά που είχαν δανείσει στην Ελλάδα. Λογικό. Γιατί κάποιοι τα κάναν δάνεια με αέρα εδώ σε κανάλια. Mm -hmm. Και το θυμάστε γιατί το υπόθηκε δημόσια. Το θυμάμαι. Στο Επιτροπή. Άρα λοιπόν. Δεν χρεοκοπήσαμε εμεί την Ελλάδα και αντιθέτω, όχι υπερφορολογήσαμε. Εσεί χρεοκοπήσατε του πολίτε, κύριε όχι, Φάμελε. Όχι, κύριε με συγχωρείτε να πω. Είμαστε... Αφήστε την Ελλάδα, η Ελλάδα εμείς... χρεοκόπησε για πολλού λόγου. Εσεί ήρθατε όχι, τώρα όχι, και χρεοκοπήσατε όλου εμά. κύριε όχι, Φάμελε, έχω... μα έχει... αφήσατε άνεργου με μισθού ή καθόλου μισθού. Με χωρί καθόλου συντάξει. Δεν νομίζω ότι είστε άνεργο. Εγώ δεν είμαι γιατί προσπαθώ ακόμα. Αυτό λοιπόν που λέμε και ο δημοσιογραφου μπορείτε να κάνετε κριτική. Λέμε λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση όχι απλά δεν χρεοκόπησε την Ελλάδα. Η χρεοκοπία στην Ελλάδα έχει ονοματεπώνυμο. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει κατά 7% το δίκτυο ενεργεία, άρα δεν έκανε έργο τον Έλληνα πολίτη. Μοιράσατε τι θέσει. μία θέση την κάνατε τρει. Είναι θέση ανεργία. με 200 ευρώ, κύριε Υπουργέ. Παρέλαβε... Εσείς με 200 ευρώ. Ποιο το... πολίτη μπορεί να ζήσει με 200-300 ευρώ. Σήμερα συζητήσατε 360 ευρώ, ευρώ είναι ο βασικό μισθό. Σήμερα... Πού ακούστηκε. Σήμερα συζητήσατε καθόλου για τη νέα συλλογική σύμβαση στο λιμάνι που έχουμε πλέον κατώτατο πάνω από 100 ευρώ. Ένα... Στο λιμάνι. Επισήριζα έγινε αυτό. Το, το συζητήσατε καθόλου στην εκπομπή σα. Με συγχωρείτε. Νομίζω πάντω ότι λιμάνι, πρέπει να προβάλλετε εσεί και τα καλά που Να γίνονται. μην γίνουν επενδύσει. Νομίζω... Να μην έρθουν οι κακοί Κινέζοι. Ναι, 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 να να μην πωράτε. έρθουν οι επενδυτέ. Και, και, ελληνικό... και ήρθαν οι επενδυτέ και τα έφτιαξαν όλα και στο αυτά. Στο ελληνικό χαλάγαμε τον κόσμο. Τι ναι. κερδίσαμε. Τίποτα. Κερδίσαμε Κερδίσατε. ένα δισεκατομμύριο περισσότερο επένδυση. Κερδίσαμε ένα πάρκο το οποίο το κάναμε δημόσιο. Κερδίσαμε ένα χιλιόμετρο ακτή και εμεί υπογράψαμε το προεδρικό διάταγμα που οι προηγούμενοι δεν μπόρεσαν να κάνουν ούτε τη μελέτη προεγούμενων επιπτώσεων. Mm -hmm. Επί τη κυβέρνηση υποβλήθηκε η μελέτη και σε έξι μήνε εγκρίθηκε. Εμεί δεν λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε οποία τίποτα. Γίνεται Αλλά, αυτή την περίοδο, κύριε Υπουργέ, θα δεχτείτε και τα αρνητικά. Δίκαια... θα δεχτείτε και την κριτική. Η δεν κριτική δεν μπορείτε να δεχτείτε δίκαι... μόνο επένου. Κάνει... Εμεί κάνουμε όταν χρειάζεται επένου. Η κριτική έχει να κάνει, Εμείς όταν η έχει να κάνει και αναφέρεται στα εργαλεία με τα οποία επιλύσαμε την κρίση που δημιούργησαν άλλοι. Το δεν επιλύσατε καμιά είναι... ακόμα. Το, Δεν βλέπω καμιά κρίση να έχετε επιλύσει. Από πού και πώ που επιλήθηκε η κρίση. Θέλετε Διότι εγώ λέει ο πρωθυπουργό, ότι... εγώ τον άκουσα με μεγάλη προσοχή και σεβόμαστε πάντα αυτά που λέει ο πρωθυπουργό. Και έτσι πρέπει. Ή, λέει λοιπόν ότι το 2018 θα είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά. Θα φύγουμε από τα μνημόνια και την επιτήρηση. Όμω εγώ βλέπω το 18. Πρώτον, και θα επιβαρυνθούμε περισσότερο με μέτρα που έχουμε, ουρέ που έρχονται από πίσω ψηφισμένε. Και δεν ελαφρύνεται δεν η τσέπη του, του πολίτη σε τίποτα. Θα βγει μισό φόρο το 2018. Να... Η απάντηση ε. είναι όχι. Πριν τη δώσετε. Θα σα πω λοιπόν εγώ μερικά παραδείγματα. Πείτε μου ένα παράδειγμα. Φέτο, ο Δεκέμβριο ήταν ο χρόνο με τη μεγαλύτερη βιομηχανική παραγωγή τα τελευταία 10 χρόνια. Το Δεκέμβριο ήταν ο χρόνο με διπλάσιο συντελεστή 15% αύξηση των εξαγωγών για πρώτη φορά. Ήταν ο χρόνος με την μείωση της ανεργίας στο μεγαλύτερο ποσοστό, 7% από την αρχή της θητείας μας. Και επίσης είναι ο χρόνος ο οποίος τα προνοιακά και όλα τα κοινωνικά που είχαμε δεσμευτεί ως αντίμετρα να γίνουν το 19 θα γίνουν το 18. Άρα ναι, είναι ο χρόνος που θα μπουν περισσότερα λεφτά στην τσέπη του Έλληνα θα βγουν. και περισσότερη δουλειά. Και εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή, Έχετε η, κυβέρνηση, ένα φόρο να να βγει. αυτή η κυβέρνηση νομοθέτησε... Τινόμα. το Μάιο του 2016, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα για να σα πω ακριβώ. Το Μάιο του 2016 το φορολογικό, mm. τη μείωση του φορολογικού συντελεστή. Καλά, για τον το νοικοκυριό. Αγίου τώρα. Για πότε μιλάτε. Εφαρμόστηκε, κύριε Οικονόμου. Μάλλον δεν παρακολουθείτε. Φορολογικό συντελεστή έχει εφαρμοστεί. Η Πώς. μείωση του φορολογικού συντελεστή στο φορολογικό νομοσχέδιο. Το οποίο έγινε. Μειώθηκε δηλαδή ο φορολογικό συντελεστή. Ο φορολογικό συντελεστή το Μάιο του 2016 ψηφίσαμε για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή για, για συνταξιούχου μισθωτού mm -hmm. ε, από 26% σε 22%. Mm -hmm. Στα αντίμετρα είναι να πάει στο 20%. Mm -hmm. Στα αντίμετρα ψηφισμένο να μειωστεί και ο φόρο επιχειρήσεων και ο φόρο επιτιδεύματο και ο φόρο ανωνύμων εταιριών. Επειδή μετά... Και ο έμφυα. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν κατάφερε. Επειδή μετά θα έχω μια συζήτηση με του συνανθρωπεί που του έχετε υποσχεθεί ότι θα αφαιρέσετε το, το 10%. Ναι, θα ναι. το κάνετε πράξη. Υπάρχει πράξη? αυτό σαν δέσμευση του κ. Ο, Ποστόλου. Υπάρχει, αλλά πότε θα γίνει. Θα, γίνει. θα περιμένω λιγάκι να δούμε και στο πολυνομοσχέδιο που την άλλη εβδομάδα για το αν μπορούμε να το έχουμε περιλάβει. Πάντω. Αυτή η κυβέρνηση δεν δημιουργήσε την κρίση. Mm -hmm. Δυστυχώ ο κύριο μου ξέρετε τι είπε, κύριος Οικονομού, Ότι τα πρώτα προγράμματα ήταν λάθο, ότι οι προηγούμενε κυβερνήσει τα δέχτηκαν mm -hmm. και ότι τα προγράμματα αυτά είχαν σκοπό να σώσουν μόνο τι ιδιωτικέ τράπεζες του εξωτερικού. Mm -hmm. Όταν ο πρόεδρο του Eurogroup κατηγορεί δημόσια την κυβέρνηση <coughs> του Παπανδρέου. Mm -hmm. Σαμαρά Βενιζέλου και ο Παδίμου, ότι δεχτήκαν λάθο προγράμματα προ όφελο ιδιωτικών τραπεζών τη Ευρώπη. Mm -hmm. Περιμένουμε μια απάντηση στη Βουλή. Μάλιστα. Αυτή η απάντηση δεν έχει έρθει. Κύριε Υπουργέ, κλείνουμε. Σα ευχαριστώ που ήσασταν εδώ σήμερα. Εύχομαι καλή και χρονιά να είμαστε καλά, καλά, να, είμαστε καλά. Συνέχεια, να είμαστε καλά. Το βασικό είμαστε. είναι να έχουμε περισσότερη εργασία το 2018. Εκεί θα κρυφθούμε όλοι. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Πάμε σε ένα